ατσάλι και θώρακας. Καταιγισμός πυρός εκπέμπεται από τη γραμμή αναχαιτήσεως και πλήττει εχθρικούς στόχους που έχουν εισέλθει σε εθνικό έδαφος. Οι εισβολήσεις έρχονται στον προσχεδιασμένο χώρο εμπλοκής και προσβάλλονται με πυρά πυροβολικού, όλμων, πυροβόλα αρμάτων και αντιαρματικά όπλα. Τα πυρά που παρακολουθείτε είναι των πολυβόλων 050, των ντόγμι 113, αλλά και των αρμάτων Λέω 2α4 του ουλαμού που έχει δοθεί υποδιοίκηση στο συγκρότημα μηχανοκίνητου του λόγου. Οι φίλιες δυνάμεις μάχονται για να αποτρέψουν την εχθρική προέλαση. Αφαιρούν την επιθετική πρωτοβουλία στον αντίπαλο και η ευελιξία με τη συγκέντρωση πυρών είναι τα κλειδιά για την επιτυχία του αγώνα. Οι αμυνόμενες δυνάμεις γνωρίζουν καλά το έδαφος και έχουν προετοιμάσει κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις μάχης. Χρησιμοποιούν ταχυκινησία και ισχυρά πυρά σε συνεργασία με επιθετικά ελικόπτερα Απάτσε της αεροπορίας στρατού. Οι μονάδες του ΔΣ στρατού απέδειξαν την ανώτερη μαχητική ικανότητα που διαθέτουν στο σκοτάδι, πραγματοποιώντας με επιτυχία βολές εδώ στο πεδίο βολής ψηλού στάλου. Αμέσως μετά ξεσπάει μια κόλαση πυρός που σαρώνει τις εχθρικές θέσεις. Κατανοήσαμε όλοι το πόσο δύσκολο είναι να συντονιστούν όλα αυτά τα πυρά. Πυρά διαφορετικών οπλικών συστημάτων με διαφορετικά βεληνική και διαφορετικές δυνατότητες. Λέμε όλοι ότι το καλύτερο οπλικό μας σύστημα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι καλό οπλικό σύστημα όταν είναι σωστά εκπαιδευμένος. Και εδώ είδαμε ότι είναι σωστά εκπαιδευμένο το οπλικό μας σύστημα. Είπα, ισχυρό μήνυμα αποτροπής. Έβγες. Να είσαι πολύ περίπου. Η άσκηση στρατηγός Βελισάριος που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης Stabs Παρμενίων 2018 ήταν μια άσκηση νυχτερινού αγώνα υψηλού ρίσκου η οποία στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία ενσωματώνοντας τη νέα φιλοσοφία της ενεργητικής άμυνας. Πλέον ο ελληνικός στρατός δεν κάνει άμυνα. Δεν αμήνεται μόνο καθήμενος κάπου αλλά με επιθετικές κινήσεις αμήνεται του πατρίου εδάφους. Οι δυνάμεις της 16ης Μεραρχίας, της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και η 21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία εκτέλεσαν αντεπίθεση με τρομακτικό όγκο πυρών.